Κοίταξε, η ΑΕΚ είναι σε μια κατάσταση όπου το 85% των οπαδών της, φίλων της, είναι υπέρ του Μελισσανίδη. Υπάρχει όμως ένα 15% που έχω μπει εδώ στο διαδίκτυο και παρακολουθώ, αλλά και από το ραδιόφωνο και όλα αυτά. Το σκίζει κανονικά που του λένε Τσικουναρά, με 45 εκατομμύρια ευρώ πήρε στο Γιαννιώτα και πηγαίνει έτσι. Η ΑΕΚ τέντωσε το σκηνή από πέρσι κιόλας. Και επειδή την Τρίπολη την είδα, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα σε τακτικό επίπεδο και για πάρα πολύ καλό προπονητή, τον Παντελίδη, τον οποίο θεωρώ πολύ αδικημένο, νομίζω θα την κάνει τη ζημιά και λόγω κόπωσης. Δηλαδή, αυτή η ΑΕΚ πιστεύω ότι θα είναι βιολογικά όπως ήταν ο Ολυμπιακός χθες στην Αγγλία, που παίζει συνεχόμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός και χλάταρε, και είχε μεγάλο πρόβλημα βιολογικό στην Αγγλία. Πιστεύω θα πάρει το ίδιο και, και η ΑΕΚ, την οποία μαθαίνω από το ρεπορτάζ της Τρίπολης, γιατί ξέρω καλά τον Παντελίδη, ότι θα την περιμένει να την κουράσει και να τη χτυπήσει μετά το 60. Δηλαδή, δεν θα παίξει το πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παντελίδης, θα την πει έλα κυρά μου, παίξε μπάλα και θα φύγει σε αντεπιθέσεις πολλές φορές. Πιστεύω στο χ, ή αν θέλετε στο ένα χ ή στο χ. Πάντως αποκλείω το διπλό από αυτό το παιχνίδι, παίξτε ό,τι θέλετε. Και φυσικά ο Παντελίδης είναι αυτός ο οποίος προσέχει και σε man to man στα στιγμένα χτυπήματα την εκάστοτε ομάδα. Πολύ προσεκτικός προπονητής, πιστεύω ότι δεν θα περάσει η από εκεί. Άσοχη διπλή ευκαιρία, δεν ξέρω αν συμφέρει, αν δίνει πάνω από δύο μονάδες. Το χ όμως είναι πια πολύ εφικτή κατάσταση. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπαθε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.